Καλησπέρα, σύντροφοι και φίλοι. Ο καπιταλισμός μας φέρνει ασφυξία. Ψάξε την πραγματική ουσία, πες όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Πάλι για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, πάλι για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Με το παραπάνω σύνθημα πορεύεται το κουκουέ κυκνέ με σταθερό μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Το κουκουέ κυκνέ ποτέ δεν συμβιβάστηκαν, ποτέ δεν σταμάτησαν να παλεύουν ενάντια στις αιτίες που γεννούν τη χρήση και την εξάρτηση. Η οργάνωσή μας είναι η μόνη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που έχει ξεκάθαρη θέση ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Μελετά επιστημονικά το ζήτημα, στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις των κέντρων πρόληψης και απεξάρτησης. Η πάλι ενάντια στα ναρκωτικά δεν είναι άσχετη με την πάλι για μια καλύτερη ζωή, με τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Επομένως, η παρουσία μας σήμερα εδώ δεν είναι τυχαία. Πώς μας βρίσκει όμως η φετινή Παγκόσμια Μέρα ενάντια στα ναρκωτικά? Η φετινή Παγκόσμια Μέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πανδημία του κοροναϊού έφερε στο προσκήνιο με εκοφαντικό τρόπο τα διέξοδα και τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, του συστήματος της αδικίας και της εκμετάλλευσης, που παράγει, διαφημίζει και προσφέρει απλόχερα ναρκωτικές ουσίες, προκειμένου να ναρκώνει τη σκέψη, να καταστέλει το μυαλό και τη ζωή. Ο καπιταλισμός μας φέρνει ασφυξία. Ο καπιταλισμός στην πανδημία ξεγυμνώθηκε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αφήσει το αποτύπωμά του και στο κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, με άμεσες και παράπλευρες απώλειες. Άμεσες απώλειες γιατί μεγάλο μέρος των τοξικοεξαρτημένων είναι σοβαρά οργανικά επιβαρημένοι από τη χρήση, άρα ανήκουν σε ευάλωτες ή σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Για αυτούς τους ανθρώπους που το κυνήγι της δόσης τους οδηγεί συνεχώς στους δρόμους ή κάποιες φορές ο δρόμος είναι το σπίτι τους, το σλόγγαν «Μένουμε σπίτι» ήταν τουλάχιστον ειρωνικό. Για αυτούς που όντας φυλακισμένοι στον εφιάλτη της εξάρτησης και υποτάσσοντας όλη τους τη σκέψη, όλη τους τη ζωή γύρω από την ουσία, η ατομική ευθύνη είναι φράση που στερείται νοήματος. Άλλωστε, για πολλούς από αυτούς και πριν το κοροναϊό, δεν υπήρχε θέση στα νοσοκομεία λόγω στιγματισμού. Αλλά μήπως έγινε κάτι καλύτερο για τους πρώην χρήστες που πήραν την απόφαση για απεξάρτηση? Ούτε ένα ευρώ δεν δόθηκε στα θεραπευτικά προγράμματα, ούτε μία πρόσληψη προσωπικού δεν έγινε, ενώ οι συνθήκες που διαμόρφωσε η καραντίνα αντικειμενικά αύξησαν τις ανάγκες στήριξης αλλά και τις πιθανότητες υποτροπών. Παράπλευρες απώλειες, γιατί ήδη οι πρώτες έρευνες που εξετάζουν την επίδραση της πανδημίας στη χρήση ναρκωτικών καταγράφουν αύξηση της χρήσης με σοβαρές ενδείξεις συστηματοποίησής της, αφού αυτή συντελείται πλέον μέσα στο σπίτι, ακόμα και από άτομα μικρότερων ηλικιών. Ζωντανή απόδειξη ήταν οι ουρές στα Ολλανδικά coffee shops και στα καταστήματα πώλησης κάναβης σε ΗΠΑ και Καναδά, όπου συνέβρεσαν χιλιάδες για να δημιουργήσουν απόθεμα στη διάρκεια του lockdown. Ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας, με την αποθέωση της ατομικής ευθύνης, απουσία της κρατικής, όποια συνταγή και να ακολούθησαν τα καπιταλιστικά κράτη, έκανε πιο εμφανή τα διέξοδα του καπιταλισμού. Ενέτεινε σε πλατιά λαϊκά στρώματα διεθνώς την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, ενώ η κοινωνική αποστασιοποίηση αύξησε τα αισθήματα εγκλωβισμού, μοναξιάς, δηλαδή παράγοντες που πυροδοτούν τη χρήση ναρκωτικών. Αυτά, σε συνδυασμό με τη χρόνια ενορχιστρωμένη προσπάθεια του συστήματος να αθωώσει τη χρήση ναρκωτικών, δημιούργησαν το έδαφος για μεγαλύτερη ζήτηση, ενδεικτικά. Τον Μάρτη, οι πωλήσεις κάναβης στο Darknet αυξήθηκαν κατά 25%. Τους μήνες Γενάρη-Μάρτη, εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου κάναβης πούλησε προϊόντα κάναβης αξίας 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Την ώρα που η ανασφάλεια, ο φόβος και η οργή γιγαντώνονταν σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η κάναβη θεωρήθηκε είδος πρώτης ανάγκης και τα cannabis shops παρέμειναν ανοιχτά όλο το διάστημα της καραντίνας. Την ώρα λοιπόν που κρινόταν η ζωή, με εικόνες φρίκης που έκαναν το γύρο του κόσμου από την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, κάποιοι συνέχισαν να θησαυρίζουν, πουλώντας το θάνατο. Το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών δεν είναι φυσικά καινούριο. Όμως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μια σειρά εξελίξεις που το επιδεινώνουν. Ποιες είναι αυτές? Καταρχήν, είναι η συστηματική επιχείρηση αθώωσης της χρήσης ναρκωτικών από το σύστημα και τα κόμματά του. Τι να πρώτα αναφέρουμε, ας πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάναβη, που νεκρούς και ανασταίνει, κατά το ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους υποστηρικτές του, τα ναρκοφεστιβάλ, τα cannabis shops που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την εύκολη διαθεσιμότητα κάναβης από αυτόματες πολιτές, μέχρι και περίπτερα
Και τελικά, το διατάφτα που είναι το άνοιγμα της συζήτησης που έχει ξεκινήσει από κόμματα, παραδείγματος χάρη ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, αλλά και εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, για την ψυχαγωγική χρήση της κάναβης. Η παραπάνω οθόση του ναρκωτικού, με ποικίλους τρόπους, έχει κοστίσει έως τώρα τον τριπλασιασμό της χρήσης κάναβης σε εφήβους στη χώρα μας την τελευταία 15 ετία. Είναι η προσπάθεια η νεολαία να συμβιβαστεί με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών με πιο άθλια μορφή τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης, τα λεγόμενα shooting rooms. Δεν πειράζει αν κάνεις χρήση, φέρε τη δόση σου και εμείς θα σε επιβλέπουμε απλά και μόνο για να μην πεθάνεις από υπερβολική δόση. Αυτή είναι η λογική τους. Η αποδοχή του κοινωνικού θανάτου του χρήστη και η αναγωγή ενός κοινωνικού φαινόμενου σε ατομική επιλογή. Ένα μέτρο που νομιμοποιεί τη χρήση και το εμπόριο ναρκωτικών, ναρκοθετεί την πρόληψη και τη θεραπεία, το κίνητρο για απεξάρτηση και όλα αυτά για να μπορεί το τουριστικό κεφάλαιο να επενδύει ανενόχλητο, χωρίς εξαρτημένη να χαλάνει τη μόστρα των πόλεων. Τέτοια ήταν και η απαράδεκτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το ΚΘΕΑ, που καταργεί το αυτοδιοίκητο και αλλοιώνει το χαρακτήρα, τη φιλοσοφία του ως τεχνοθεραπευτικό πρόγραμμα. Με στόχο βέβαια να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να υλοποιεί άμεσα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, που είναι η απαξίωση της στεγνής θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης, γιατί πολύ απλά θεωρείται κόστος, και να προωθούνται τα προγράμματα υποκαταστάτων που και η μεγάλη κερδοφορία. Που και μεγάλη κερδοφορία βγάζουν τις φαρμακευτικές και συντηρούν ζωντανούς νεκρούς έξω από την κοινωνική ζωή και δράση. Τελικά, ανοίγουν το δρόμο για την νομιμοποίηση των ναρκωτικών, αρχικά στη συνείδηση, ώστε να περάσουν στο επόμενο βήμα. Στο Καναδά, υπήρξε διπλασιασμός χρηστών στο εξάμεινο της νομιμοποίησης της ψυχαγωγικής κάναβης, ενώ η Ολλανδία έχει μετατραπεί σε διεθνές κέντρο εμπορίας όχι μόνο κάναβης, αλλά και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Ταυτόχρονα, το ίδιο φαινόμενο εξελίσσεται. Έχει αυξηθεί η πολυτοξικομανία, δηλαδή η παράλληλη χρήση διαφορετικών ουσιών, πάνω από 70%, με κύριους ουσίες χρήση στην κάναβη, την κοκαίνη και τη μεθαμφεταμίνη. Παράγονται διαρκώς νέες ουσίες πιο φθηνές και ιδιαίτερα βλαβερές. Μόνο το 2016 εμφανίστηκαν στην αγορά 620 νέες ναρκωτικές ουσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ. Έχει διευκολυνθεί και η πρόσβαση στα ναρκωτικά. Ένας στους 4 μαθητές θεωρεί εύκολη την πρόσβαση στις ουσίες, πολλές από τις οποίες μπορεί κανείς να τις παραγγείλει ελεύθερα μέσω ίντερνετ. Επίσης, έχει πέσει η ηλικία πρώτης επαφής με τη χρήση σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Την ίδια ώρα, το 2018, προγράμματα πρόληψης για τα ναρκωτικά έγιναν σε μόλις 48 σχολεία πανελλαδικά. Όλα αυτά όμως δεν ήρθαν ξαφνικά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η αντιμετώπιση όλων των κυβερνήσεων για το ζήτημα των ναρκωτικών επικεντρώθηκε στη διαχείριση, στο κουκούλωμα του προβλήματος, παραδείγματος χάρη με τα υποκατάστατα. Συνεχίζεται η πορεία μείωσης της χρηματοδότησης των κέντρων πρόληψης των προγραμμάτων απεξάρτησης. Αξιοποιήθηκε το πρόβλημα των ναρκωτικών με πολλαπλές στοχεύσεις, όπως η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, που δεν προστάτευε εμπόρους ναρκωτικών, αλλά τους αγώνες των φοιτητών. Αλήθεια, πόσους εμπόρους συνέλαβαν μετά την κατάργηση του ασύλου? Ποιο άσυλο υπάρχει στη Ροτόντα, στο άγαλμα του Βενιζέλου ή σε άλλες περιοχές κέντρα εμπορίου ναρκωτικών? Πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα των ναρκωτικών, που υιοθετούν όλα τα κόμματα, είναι η πολιτική μείωση της βλάβης, που θεωρεί την εξάρτηση ασθένεια. Άρα δεν υπάρχουν κοινωνικά αίτια, ο χρήστης είναι υπεύθυνος και όχι θύμα, και μάλιστα αγιάτρευτος. Άρα δεν χρειάζεται να φτιάξουμε δομές θεραπείας και κοινωνικές επανένταξης, αφού ο χρήστης θα ξανακυλήσει. Στον αντίποδο βέβαια όλων αυτών στέκει η αντίληψη και η στάση του ΚΚΕ. Ο πυρήνας της θέσης μας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά πηγάζει από το ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Υπάρχει, επιβιώνει, δρά, εξελίσσεται, αποκτά προσωπικότητα μόνο μέσα στη κοινωνία και μαζί με αυτήν. Συμμετέχοντας στη κοινωνική ζωή, ο άνθρωπος αλλάζει ο ίδιος, αλλά μπορεί να αλλάξει και την πραγματικότητα. Επιδρά στην κοινωνία, έχει δηλαδή ενεργητικό ρόλο. Αυτόν τον ενεργητικό κοινωνικό ρόλο χάνει ο άνθρωπος μέσα από τη χρήση ναρκωτικών, είτε μιλάμε για περιστασιακή, συστηματική χρήση, είτε για εξάρτηση. Γιατί διαστρεβλώνεται η επαφή του με τον εαυτό του, τους γύρους του και την πραγματικότητα. Η ουσία τον απομακρύνει από τις πραγματικές του ανάγκες, τον αποξενώνει μέχρι που τον καταστρέφει. Μπαίνουν εμπόδια στη δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στη κοινωνία και με βάση τη θέση του αυτή να δράσει συνειδητά. Δεν είναι ελεύθερος. Βέβαια, οι απολογητές του καπιταλισμού βαφτίζουν ατομικό δικαίωμα και ελευθερία τη χρήση ουσιών. Κρύβουν πως το σύστημά τους που μας θερεί
Κάθε δικαίωμα, το μόνο δικαίωμα που μας αναγνωρίζει είναι αυτό της μαστούρας, της αυτοκαταστροφής. Κρύβουν πως μόνο ελεύθερος από τη χρήση ουσιών θα είναι ο καπιταλισμός που θα μπορεί ανενόκλητος να ρημάζει τη ζωή μας και εμείς θα είμαστε με θολωμένο μυαλό και τα κεφάλια κάτω. Η χρήση ναρκωτικών δεν είναι ατομικό πρόβλημα. Εκφράζει μια βαθιά κρίση που τη συναντάμε παντού, σε όλα τα πεδία των κοινωνικών σχέσεων. Αντανακλάται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και τη βαρβαρότητα που επιβάλλει, τους φραγμούς, τα αδιέξοδα, τη ζωή χωρίς δικαιώματα, την ανεργία. Παραδείγματος χάρη, ένας στους δύο χρήστες σήμερα ήταν άνεργος πριν τη χρήση. Αντανακλάται στην εργασία, μια εργασία που γίνεται με κριτήριο το κέρδος και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που έχει χάσει το περιεχόμενο της κοινωνικής προσφοράς και βιώνεται ως καταναγκασμός. Αντανακλάται στο ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν και παράγουν τα πάντα, όμως τίποτα δεν τους ανήκει. Αποξενώνονται δηλαδή από την πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνουν, λόγω της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας βέβαια στα μέσα παραγωγής. Αντανακλάται επίσης στον πολιτισμό της υποκουλτούρας και της τεράστιας προβολής της ναρκοκουλτούρας. Αντανακλάται σε μια παιδεία με αντιδραστικό περιεχόμενο που δεν δίνει κίνητρα για γνώση, στο εκπαιδευτικό σύστημα των κοινωνικών ανισοτήτων, του διαχωρισμού των μαθητών σε καλούς κακούς, στον ατομικισμό και στον ανταγωνισμό. Παραδείγματος χάρη, ένας στους τρεις χρήστες διέκοψε το σχολείο σε ηλικία 15 χρονών. Αντανακλάται στο σύστημα αξιών, όπου οι αξίες της συλλογικότητας δίνουν τη θέση τους στο «ο θάνατός σου η ζωή μου», στο κλείσιμο στον εαυτό, στη συγκόλληση αντί για την επαφή και τελικά στη διαμόρφωση στρεβλών προτύπων για το τι σημαίνει ελευθερία, ως κάτι έξω από την κοινωνική ζωή και δράση. Αντανακλάται στην ποιότητα ελεύθερου χρόνου της νεολαίας, όπου ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία εμπορευματοποιούνται και αντικαθίστανται από την εκτόνωση. Σήμερα η επιχείρηση αποδοχής της χρήσης και εξάρτησης έχει περάσει σε νέο στάδιο. Προβάλλονται διάφοροι μύθοι με στόχο το μυαλό της νεολαίας, την υποταγή της. Θα περιοριστούμε σε κάποια βασικά. Με βάση τα παραπάνω, ακούμε συχνά ότι η χρήση ναρκωτικών είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα του, αφού δεν ενοχλεί τους άλλους. Τα ναρκωτικά προκαλούν όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχολογική εξάρτηση. Ο χρήστης δηλαδή τοποθετεί την ουσία στο επίκεντρο της ζωής του. Υποτάσσεται στην αναζήτηση και εξασφάλιση της ουσίας σε βάρος οποιασδήποτε άλλης ανάγκης, σχέσης, δραστηριότητας. Η εξάρτηση λοιπόν είναι καταναγκασμός. Επομένως, η εξάρτηση και η ελευθερία είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Επιπλέον, ο άνθρωπος δεν ζει μόνος του. Ζει σε μια κοινωνία, παίρνει εμπειρίες, διαμορφώνει άποψη από παντού. Μια κοινωνία όπως αυτή που ζούμε, που βασίζεται στην εκμετάλλευση και την αδικία, που δεν δίνει επιλογές στους νέους να ακολουθήσουν τα ενδιαφέροντά τους, που στερεί το δικαίωμα στη μόρφωση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Μια κοινωνία που το όνειρο του κάθε νέου να ζήσει με αξιοπρέπεια συντρίβεται από την ανεργία, την εργασιακή περιπλάνηση, τους μισθούς πείνας, τους πολέμους κτλ. Στρώνει το έδαφος για να ψάξει ένας νέος λύσης έξω από αυτήν την κοινωνία που τον καταπιέζει. Ψάχνει μία μαγική δύναμη, μία ψευδαίσθηση που θα του καλύψει έστω και προσωρινά τα κενά που η καθημερινότητά του στερεί. Τα ναρκωτικά δεν είναι επικίνδυνα μόνο γιατί απλά καταστρέφουν το σώμα. Είναι επικίνδυνα και επειδή αλλοιώνουν τη συνείδηση του ανθρώπου που είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σε μία ομάδα όπως η κοινωνία. Αλλάζουν τη σκέψη, το συναίσθημα, την αντίληψη, κάνοντας ανίκανο κάποιον που βρίσκεται υπό την επίρρεια ναρκωτικών να αλληλεπιδράσει ουσιαστικά με τους γύρους του, τον απομονώνουν και τον αποξενώνουν. Δεν είναι ατομικό πρόβλημα, είναι κοινωνικό. Ο κάθε χρήστης εντάσσεται σε μια οικογένεια, ένα σχολείο, μια δουλειά. Δεν είναι μόνος του, δεν μπορεί να μην ενοχλούνται και άλλοι από τη χρήση. Μας λένε άλλο τα σκληρά και άλλο τα μαλακά ναρκωτικά, έχοντας βέβαια προμετωπίδα την κάναβη. Κάθε ουσία μπορεί να έχει διαφορετική χημική σύνθεση και δράση. Αλλά η αιτία που κάποιος οδηγείται στα ναρκωτικά είναι κοινή. Είναι η φυγή από την πραγματικότητα. Είναι το κενό που θέλει να γεμίσει με την ουσία. Δεν υπάρχουν μαλακές και σκληρές αιτίες. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν μαλακά και σκληρά ναρκωτικά. Για εμάς, ακόμα κι αν υπήρχε ουσία που δεν θα προκαλούσε καμία συνέπεια στον οργανισμό, ούτε εξάρτηση, παρά μόνο μαστούρα, πάλι θα ήμασταν ενάντια. Γιατί τα ναρκωτικά δεν προκαλούν μόνο βιολογικό, αλλά πρώτα κοινωνικό και ψυχικό θάνατο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα σύνολο από κύτταρα, είναι κοινωνικό όν. Η ιατρικοποίηση ενός κοινωνικού φαινομένου έχει στόχο να αποπροσανατολίσει από τα κοινωνικά του αίτια που προκαλούν τη χρήση και φυσικά από τις κοινωνικές συνέπειες που προκαλούν.
Το ζήτημα της εξάρτησης από μία ουσία δεν είναι απλά η δράση της στον οργανισμό, αλλά το τι αυτή συμβολίζει για το χρήστη. Γι' αυτό άλλωστε η απεξάρτηση μπορεί να διαρκήσει χρόνια, ενώ τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να έχουν υποχωρήσει σε μόλις 5 με 15 μέρες. Γι' αυτό υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δίνουν τη μάχη της απεξάρτησης χρόνια, αλλά υποτροπιάζουν στη χρήση, παρότι ο οργανισμός είναι καθαρός από ουσίες. Επίσης, μια σειρά εθισμοί, όπως το διαδίκτυο, ο τζόγος κτλ., αποδεικνύουν πως η εξάρτηση δεν οφείλεται στη δράση κάποιας χημικής ουσίας, αλλά στις θετικές προσδοκίες του ατόμου από την επανάληψη μιας συμπεριφοράς που του δίνει πίσω κάποια ανταμοιβή, π.χ. απομάκρυνση δυσάρεστων συναισθημάτων, αίσθηση εφορίας κτλ. Μας λένε, το χασίς είναι καλύτερο από το τσιγάρο. Δεν λέει βέβαια κανείς ότι το τσιγάρο είναι καλό, προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα, εξάρτηση, όμως δεν αλλοιώνει τη συνείδηση του ανθρώπου. Το χασίς είναι ναρκωτικό. Αλλοιώνει την αντίληψη, επηρεάζει την προσοχή, την κρίση, την ικανότητα οδήγησης, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη μάθηση και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, όπως ψυχωσικά επεισόδια, σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Σε τελική ανάλυση συνδέεται με τη φιλοσοφία της φυγής και γι' αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι για τη δοκιμή και άλλων ουσιών. Παραδείγματος χάρη, το 90% ξεκίνησε τη χρήση ουσιών με κάναβη και το 80% των νέων που απευθύνονται σε θεραπευτικά προγράμματα παγκοσμίως ζητά θεραπεία από την κάναβη. Από τους μαθητές που δοκίμασαν κάναβη, μόνο το 20% έμεινε σε απλή δοκιμή. Μας λένε η κάναβη έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Δεν θα σταθούμε στο ότι οι επιστημονικές έρευνες δεν το αποδεικνύουν και γι' αυτό δεν το προτείνουν ως φάρμακο πρώτης επιλογής για καμία ασθένεια. Η ουσία του ζητήματος είναι εξής. Ακόμα και αν τεκμηριωθεί πως κάποιο συστατικό της κάναβης μπορεί να αξιοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς, αυτό από μόνο του δεν χαρακτηρίζει ολόκληρο το φυτό κάναβη φαρμακευτικό ή θεραπευτικό. Η επιστήμη μπορεί, αν θέλει, να απομονώσει αυτό το συστατικό και να το σκευάσει σε φάρμακο που θα παράγεται με τους απαραίτητους επιστημονικούς ελέγχους και θα χορηγείται με την αναγκαία ιατρική παρακολούθηση. Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια νόμοι που επιτρέπουν τέτοιες έρευνες. Μία σειρά ψυχοτρόπους ουσίες, όπως είναι τα οπιοειδή, βαρβιτουρικά, αμφεταμίνες κτλ., περιέχουν κάποια συστατικά που αξιοποιούνται ήδη από την ιατρική. Κανείς όμως δεν λέει ότι υπάρχει φαρμακευτική ηρωίνη. Κανείς δεν λέει ότι η ηρωίνη γενικά κάνει καλό, όπως προσπαθούν να μας πείσουν για την κάναβη. Τα στοιχεία από άλλες χώρες μιλούν μερικές φορές και από μόνα τους. Από τους μαθητές της Αμερικής που έχουν κάνει χρήση κάναβης, το 1/3 δηλώνει πως την προμηθεύτηκε από ιατρική συνταγή που δόθηκε σε κάποιον άλλον. Η ουσία εκτρέπεται στο παράνομο εμπόριο, όπως γίνεται και με τη μεθαδόνη στα προγράμματα υποκαταστάτων. Επίσης, αυξάνεται η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική αποδοχή της ουσίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η κατανάλωσή της. Ακόμη, τα στοιχεία από τις χώρες που λειτουργούν προγράμματα ιατρικής χρήσης έχουν έως και πενταπλάσια ποσοστά χρήσης σε σχέση με όσες χώρες, δηλαδή, η ουσία είναι παράνομη. Και για να καταλήξουμε στην ουσία του μέτρου, η παγκόσμια αγορά της ιατρικής κάναβης το 2015 άγγιξε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια και το 2025 αναμένεται να φτάσει τα 55 δις δολάρια. Είναι πολλά τα λεφτά και οι καπιταλιστές ψάχνουν τρόπους να διοχετεύσουν τα συσσωρευμένα τους κεφάλαια για να ανακάμψουν από την κρίση. Και το κουκουέ Κικνέ τι προτείνει να γίνει στο σήμερα, είναι μια ερώτηση που συχνά ακούμε. Ως κόμμα βάζουμε στον πυρήνα της θέσης μας τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, δίνοντας έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή την πρόληψη σε πληθυσμούς που δεν έχουν αναπτύξει σχέση με ουσίες, με στόχο την προβολή μιας τάσης ζωής με ενδιαφέροντα, αξίες, στόχους, για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας που δεν θα έχει ανάγκη από εξαρτήσεις. Θέτουμε ως προϋπόθεση η πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη να είναι ενιαίες, με δομές παντού, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, με ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων. Να υπάρχει ειδική εκπαίδευση γύρω από τις εξαρτήσεις σε καθηγητές, γονείς, σε σχολές με συναφές αντικείμενο. Στον ενιαίο φορέα να εμπλέκονται φορείς των εργαζόμενων και της κοινωνίας, γιατί όλη την κοινωνία αφορά, κοινωνικές είναι ευθύνες για την αντιμετώπιση του. Ο εξαρτημένος, ως μεμονωμένη περίπτωση, μπορεί και πρέπει να γίνει καλά.
Δεν υπάρχουν τελειωμένες περιπτώσεις. Η προσωπικότητα είναι δυναμική. Διαμορφώνεται μέσα από τη δραστηριότητα, τα κίνητρα, τις επιλογές που δίνονται. Αυτό δείχνει και η πείρα των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων που έχουν ποσοστά επιτυχίας πάνω από 70%. Ότι μέσω της συλλογικότητας, της προσφοράς, της ενεργητικής συμμετοχής, τελικά ο εξαρτημένος δίνει νέο νόημα στη ζωή του. Γι' αυτό και μπαίνουμε μπροστά στη διεκδίκηση δομών, στο να πάρθουν υποστηρικτικά μέτρα αν υπάρχουν περιπτώσεις χρήσης και εξάρτησης στο χώρο μας. Γιατί ανοχή είναι και το υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν κάνω τίποτα γι' αυτό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επιβεβαιώνεται ότι η χρήση και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά δεν είναι ούτε αρρώστια, ούτε ατομική επιλογή, αλλά κοινωνικό φαινόμενο. Επηρεάζεται από τις αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων. Εξελίσσεται, παίρνει νέα χαρακτηριστικά. Επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ότι πάλι ενάντια στα ναρκωτικά σημαίνει πρώτα και κύρια πόλεμο στο σύστημα που γεννά και αναπαράγει το φαινόμενο, δηλαδή τον καπιταλισμό. Σε αυτήν τη βάση, εμείς οι κομμουνιστές, οι νέοι επαναστάτες, την πραγματική ελευθερία δεν την αναζητούμε σε ψεύτικους παραδείσους, αλλά εδώ, πάνω στη γη. Τη φτιάχνουμε με πραγματικά υλικά, με τις δυνατότητες της εποχής μας. Τον τεράστιο πλούτο, την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας που μας επιτρέπει να ζήσουμε πολύ καλύτερα σήμερα. Είμαστε ασυμβίβαστοι με τη χρήση ναρκωτικών.